Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 3η 21 Νοεμβρίου του 2017. Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό. Είναι τα εισόδια της Θεοτόκου, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα, στη Μαρία και τη Δέσποινα που γιορτάζουν σήμερα. Τους εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου ό,τι το καλύτερο. Χρόνια πολλά και στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Η εβδομάδα αυτή είναι μια σημαντική εβδομάδα. Μπαίνουμε στην περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα, που είναι η περίοδος όλος αυτός ο μήνας μέχρι να φτάσουμε στις 25 Δεκεμβρίου που είναι τα Χριστούγεννα. Είναι ένας μήνας με μεγάλες θρησκευτικές εορτές και πάρα πολλοί κόσμος θα γιορτάζει. Έτσι, στο τέλος αυτής της εβδομάδας έχουμε το Σάββατο της Αγίας Εκατερίνης, την Κυριακή του Αγίου Στυλιανού, σημαντικές εορτές αυτές, όπως επίσης αμέσως μετά θα πάμε σε εορτές όπως είναι το 30 του μηνός του Αγίου Ανδρέα, μετά έχουμε του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Σπυρίδωνος και ούτω καθεξής, του Αγίου Διονυσίου, του Αγίου Ελευθερίου. Έχουμε πολλές γιορτές από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα, που είναι βέβαια η σημαντικότερη γιορτή και η τελευταία γιορτή του έτους. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα. Από σήμερα με τα εισόδια της Θεοτόκου, σε 34 μέρες από τώρα θα είναι Χριστούγεννα. Αυτό είναι το ευχάριστο, είναι το καλό, είναι το ωραίο. Δεν είναι όλα τα πράγματα ευχάριστα, ωραία και καλά. Δυστυχώς. Πρέπει να σας πω ότι με μεγάλη μου θλίψη πληροφορήθηκα πριν από λίγες ώρες ότι βρέθηκε και 21ος νεκρός στην τραγωδία της Μάνδρας της Αττικής, στο αμαξοστάσιο του Δήμου, που ήταν σε αυτούς τους μπαζωμένους χώρους, βρέθηκε ο 21ος νεκρός που ήταν αγνοούμενος. Σας είπα ότι δυστυχώς, χτες που σας έλεγα ότι είχαν φτάσει στους 20 νεκροί, έλεγα ότι πολύ φοβάμαι ότι θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός, γιατί υπάρχουν ακόμα αγνοούμενοι οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα είναι νεκροί. Και έτσι δυστυχώς συνέβη. Είναι μια μεγάλη τραγωδία, μια εθνική τραγωδία, αυτό που πλήττει σήμερα, τις τελευταίες ημέρες, την χώρα μας, με αφορμή τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική. Θα επανέλθω στο θέμα των πλημμυρών, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα των πλημμυρών, στη συνέχεια της εκπομπής, και θα έχουμε και τη δυνατότητα σήμερα να βγάλουμε και κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες στον αέρα. Μια κυρία με σταμάτησε στο δρόμο και μου προσπαθώ να βγάλω γραμμή, δεν μπορώ να σας πιάσω. Υπάρχει, κάποιοι ξέρουν, έχουν μάθει, είναι εξοικειωμένοι και παίρνουν γρήγορα γραμμή. Υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν να πάρουν, διότι έχουμε μόνο δύο τηλεφωνικές γραμμές όταν βγάζουμε τηλέφωνα και κάποιοι παίρνουν πιο συχνά, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Θα το μάθετε σιγά σιγά, γι' αυτό δίνω και αρκετή ώρα για να μπορούν περισσότεροι να παίρνουν και να λένε την άποψή τους. Και σας παρακαλώ, όταν βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές, να είστε όσο το δυνατόν πιο περιεκτικοί για να μπορούν να μιλούν και περισσότεροι. Τώρα, η κυρία αυτή λοιπόν με σταμάτησε για να μου πει κάτι το οποίο έχει δίκιο. Είναι σωστό. Είναι σωστό. Και δεν είναι η μόνη που το λέει, μου το λένε πολλοί. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σπίτια, μαγαζιά, κομμωτές, κομμώτριες, οικιακοί βοηθοί, ακόμα δάσκαλοι που κάνουν ιδιαίτερα, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, οι οποίοι δεν κόβουν αποδείξεις. Δουλεύουν μαύρα. Πάρα πολλοί είναι αυτοί, στα σπίτια και στα μαγαζιά. Αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζονται με μηδενικό εισόδημα ή με ανύπαρκτο εισόδημα. Αυτοί θα πάρουν κοινωνικό μέρισμα. Παίρνουν ήδη προνομιακά επιδόματα, θα πάρουν και κοινωνικό μέρισμα. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Πόσο άδικο, εκτός όλων των άλλων, είναι για αυτούς τους λόγους το κοινωνικό μέρισμα. Διότι κάποιοι που θα το πάρουν δεν έπρεπε να το πάρουν. Δεν έπρεπε. Αντίθετα, ο συνταξιούχος των 750 ευρώ δεν θα το πάρει. Ο συνταξιούχος παίρνει 750 ευρώ, δεν θα το πάρει. Ο άνθρωπος ο οποίος κληρονόμησε ένα σπίτι 100-120 τετραγωνικά και έχει αντικειμενική αξία πάνω από 127.000, αν δεν κάνω λάθος, που είναι για μονομελές νοικοκυριό, δεν θα το πάρει. Θα το πάρουν κάποιοι που είναι φοροφυγάδες, Έλληνες και αλλοδαποί, έτσι, γιατί είναι και πολλοί αλλοδαποί μέσα σε αυτούς που προσφέρουν τις εργασίες τους με μαύρο χρήμα. Έτσι. Και δεν θα το πάρουν πολλοί άλλοι, οι οποίοι το πληρώνουν όμως.
Φανταστείτε κάποιον άνθρωπο, σας λέω τον πολύ, που έχει μηδενικό εισόδημα. Μηδενικό εισόδημα. Αλλά κληρονόμησε από την οικογένειά του, από τους γονείς του, από τους παππούδες του, κληρονόμησε ένα σπίτι το οποίο έχει αντικειμενική αξία είναι 130.000 ευρώ, 150.000 ευρώ. Που είναι πάρα πολύ εύκολο να έχει τόση αξία. Ένα χιλιάρικο, ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικών δεν είναι δά. Και ο παράδεισος αντίθετα πληρώνει σκέμφι αυτό το γερό. Και επειδή το έχεις αυτό το σπίτι δεν θα πάρεις το κοινωνικό μέρισμα. Αυτό εγώ το βρίσκω άδικο. Το βρίσκω άδικο κάποιοι να πληρώνουν για να πάρουν κάποιοι άλλοι μέρισμα οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν το δικαιούνται. Το ίδιο έχει συμβεί και πέρσι, θα θυμάστε. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις το 300 ή ακόμα περισσότερα είχαν πάρει ακόμα και συνταξιούχοι του εξωτερικού που εδώ πέρα πέρανε μια αγροτική σύνταξη ενώ είχαν εισόδημα από το εξωτερικό, την πήραν. Υπήρχαν Αυστραλοί συνταξιούχοι που πήραν. Από τη Γερμανία, από την Αυστραλία που πήραν το κοινωνικό μέρισμα. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα βέβαια ήταν οι βουλευτές όπως ο Μπαλαούρας που το πήραν πέρσι. Γι' αυτό σας λέω αυτά τα κοινωνικά μερίσματα, τα οποία μάλιστα δεν είναι απότοκα μιας αναπτυξιακής διαδικασίας της οικονομίας. Δεν είναι ότι βγαίνουν, υπάρχει υπερπλεώνασμα στην οικονομία λόγω της ανάπτυξης, αλλά βγαίνουν αποκλειστικά και μόνο από δύο πράγματα. Από την υπερβολική φορολόγηση και την υπερβολική αφέμαξη των ιδίως των ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων. Δεν βγαίνει από κάτι άλλο. Κάθε μέρα η εφορία, να φανταστείτε, κάθε μέρα κατάσχει λογαριασμούς και αρπάζει από τους λογαριασμούς των ανθρώπων οι οποίοι προφανώς δεν έχουν να πληρώσουν 300, 500, 200, 600 ευρώ που τυχαίνει να τους έχουν μείνει στους λογαριασμούς, έτσι, τα υπόλοιπα που έχουν στους λογαριασμούς και μαζεύει έτσι 2 εκατομμύρια την ημέρα από όλους τους λογαριασμούς, τους χιλιάδες λογαριασμούς που κατάσχει καθημερινά. Βέβαια αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει όπως καταλαβαίνετε. Τα 2 εκατομμύρια που εισπράττει, που είναι 700 εκατομμύρια το χρόνο, μεγάλο ποσό, γιατί έτσι βγαίνουν τα υπερπλεονάσματα δήθεν, θα πάψουν να υπάρχουν, γιατί θα πάψουν να υπάρχουν και λογαριασμοί που θα έχουν υπόλοιπα. Όλοι όσοι χρωστούν στην εφορία προσπαθούν να μειώσουν τα υπόλοιπά τους στους λογαριασμούς, ακριβώς για να μην τους τα κατάσχουν. Και κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το παραμύθι. Και τότε δεν θα βγαίνει υπερπλεώνασμα, γιατί από την αφέμαξη, από την ληστεία, την κρατική ληστεία των φορολογούμενων, που δεν μπορούν να πληρώσουν τους φόρους τους και τις εισφορές τους, δεν μπορεί επάπειρον να βγαίνει πλεώνασμα. Κάποια στιγμή θα κάτσει. Και αυτό θα είναι μετά πάσης βεβαιότητας του χρόνου αυτή η εποχή. Γι' αυτό σας προβλέπω και σας το λέω από τώρα. Επειδή εγώ θέλω να σας λέω πάντα τα πράγματα με το όνομά τους και όποτε σας έχω κάνει μια πολιτική ανάλυση, γιατί εγώ κάνω πολιτικές αναλύσεις, για πράγματα που δεν ξέρω, δεν μιλάω, έχουν πέσει μέσα. Λοιπόν, οι επόμενες εκλογές θα γίνουν το αργότερο Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2018. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν μέσα στους επόμενους 10 μήνες. Το αργότερο στους 11 μήνες. Γιατί? Και επανέρχομαι για να το εξηγήσω αυτό για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Ο σχεδιασμός του μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο να γίνει νωρίτερα εάν δεν του βγαίνει του κυρίου Τσίπρα. Εάν δεν του βγαίνει. Αν έχει συμβεί κάτι αναπάντεχο, δεν του βγαίνουν οι αξιολογήσεις με τους δανειστές. Έχει συμβεί κάτι με την υπόθεση Καμένου, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι πιο σοβαρή η υπόθεση Καμένου με τη Σαουδική Αραβία από ό,τι νομίζουμε ή από ό,τι έχουν καταλάβει περισσότεροι. Υπάρχει εκεί πέρα μείζον θέμα, το οποίο κάποια στιγμή θα σκάσει και θα σκάσει πολύ άσχημα για τον κύριο Καμένο, πολύ φοβάμαι. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα που μπορούν να προκύψουν ξαφνικά. Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Το αναπάντεχο υπάρχει πάντα. Και αν γίνει κάτι το αναπάντεχο, μπορεί να γίνουν εκλογές μετά το Πάσχα. Δηλαδή, το Πάσχα φέτος έχουμε, το 2018, έχουμε στις 8 Απριλίου, μπορεί να γίνουν εκλογές αμέσως μετά το Πάσχα. Είτε τον τέλη Απριλίου, είτε Μάιο, είτε Ιούνιο. Αλλά αυτό για μένα είναι, εάν συμβεί κάτι αναπάντεχο, είναι το λιγότερο πιθανό σενάριο. Το πιθανότερο σχεδόν βέβαιο, κατά την άποψή μου, σενάριο είναι οι εκλογές να γίνουν λίγο μετά την λήξη του τρίτου μνημονίου, της τρίτης δανειακής σύμβασης που έχουμε υπογράψει με τους δανειστές, που είναι στις 21 Αυγούστου του 2018, δηλαδή να γίνουν το νωρίτερο στις
εκεί γύρω στις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι 20 Οκτωβρίου του 2018. Αυτό είναι το πιθανότερο για μένα χρονικό διάστημα, είναι μεταξύ 20 Σεπτεμβρίου, 20 Οκτωβρίου. 23 Οκτωβρίου νομίζω είναι Κυριακή. Η τελευταία Κυριακή στην οποία μπορούν να γίνουν εκλογές είναι εκεί. Γιατί τώρα το λέω αυτό? Για τους εξής λόγους. Το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο για να σταθεί, είναι να κάνει εκλογές λέγοντας ότι εγώ σας έβγαλα από τα μνημόνια. Ο κόσμος δεν το πιστεύει αυτό, έτσι. Ο κόσμος στο μυαλό του, ναι, η Δανειακή Σύμβαση θα τελειώσει, αλλά ο κόσμος δεν πιστεύει ότι η Δανειακή Σύμβαση είναι το μνημόνιο. Γι' αυτόν μνημόνιο είναι οι περιοριστικές πολιτικές για τον κόσμο. Μνημόνιο σημαίνει περιοριστικές πολιτικές, πολιτικές λιτότητας, μέτρα, φορολογία, μειώσεις συντάξεων και όλα αυτά. Αυτό έχει στο μυαλό του και λογικό ο άνθρωπος, ο μέσος Έλληνας, ότι είναι το μνημόνιο. Δεν είναι ότι είναι μια Δανειακή Σύμβαση που θα τελειώσει, πράγματι θα τελειώσει στις 21 Αυγούστου, αλλά οι περιοριστικές πολιτικές που ήρθαν μαζί με τις δανειακές αυτές συμβάσεις από το πρώτο μνημόνιο του 2010. Κατά συνέπεια, αυτό που ο κόσμος θα διαπιστώσει, ήδη δεν το πολύ πιστεύει, εάν μα περάσει όμως και πολλής χρόνος μετά το τέλος του Αυγούστου του 2018, θα καταλάβει ότι είναι ένα ψέμα, ένα ακόμα μεγάλο ψέμα της κυβέρνησης, ότι δήθεν μας έβγαλε από τα μνημόνια. Δεν μας έβγαλε. Οι μνημονιακές πολιτικές, όπως τουλάχιστον τις έχουμε καταγράψει στο μυαλό μας, θα συνεχιστούν και η λιτότητα θα συνεχιστεί και με νέα μέτρα που θα είναι και φορολογικά και περιοριστικά μισθών και συντάξεων, κυρίως συντάξεων. Αυτό είναι βέβαιο. Συνεπώς, ο κύριος Τσίπρας θέλει να πάει σε εκλογές όσο το δυνατόν πιο κοντά, μπας και κάποιοι πιστέψουν το ψέμα του, το αφήγημά του ότι σας έβγαλε από τα μνημόνια και τον ξαναψηφίσουν. Τουλάχιστον να αποτρέψει, γιατί αυτός είναι ο στόχος του, την αυτοδυναμία του Κυριάκου και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του Μαξίμ. Δεν μπορεί να πάει και πιο πέρα από τον Οκτώβριο του 2018 και για τους εξής ακόμα λόγους. Ο πρώτος είναι ότι το 2018 δεν θα υπάρχει καν κοινωνικό μέρισμα. Γιατί το πρωτογενές πλεώνασμα που πρέπει να πιάσουμε το 2018 είναι 3,5%. Φέτος, με όλα αυτά τα κόλπα, με όλη την υπερσυγκράτηση δαπανών, με όλη με την κατάργηση ουσιαστικά του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με τις κατασχέσεις, με τις Παναγιά στα μάτια που κάνανε φέτος οι κυβερνώντες, κατορθώσανε και φτάσανε το δημοσιονομικό πλεώνασμα, το πρωτογενές, στο 2,8%. Τεχνητά. Επειδή ο στόχος ήταν 1,75 φέτος, μπορούν και δίνουν το 1% το παραπάνω ως κοινωνικό μέρισμα. Του χρόνου είναι 3,5%. Είναι διπλάσιο το πρωτογενές πλεώνασμα, ο στόχος που πρέπει να πιάσουμε. Για να δώσει κοινωνικό μέρισμα, θα πρέπει να πιάσει πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 3,5%. Αδύνατο. 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 Ό,τι και αν κάνει, όσους φόρους και αν βάλει, όσες κατασχέσεις και αν κάνει, να ζουπίξει όλη την κοινωνία και να τα αρπάξει από παντού, δεν μπορεί να τα πιάσει το 3,5%. Με τίποτα. Πάνω από 3,5%. Το 3,5%, αν το καταφέρει και το πιάσει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι ο στόχος. Πάνω από 3,5% δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να το πιάσει. Άρα κοινωνικό μέρισμα του χρόνου δεν υπάρχει. Του χρόνου τέτοια εποχή δεν θα μπορεί να μιλάει για κοινωνικό μέρισμα και άρα θα πέσει στην παγίδα του ότι έδωσε πέρσι και φέτος κοινωνικό μέρισμα. Γιατί θα του πούνε, απέτυχες. Πέρσι και πρόπερσι έδωσες κοινωνικό μέρισμα. Φέτος γιατί δεν δίνεις? Γιατί απέτυχες. Αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος για να μην κάνει εκλογές, για να κάνει εκλογές πριν, μέχρι τον Οκτώβριο του 2018. Ο τρίτος λόγος, πολύ σοβαρός και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, είναι ότι 1η-1η του 2019 μειώνονται οι συντάξεις. Η μείωση αυτή των συντάξεων είναι πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη. Κατά μέσον όρο θα φτάσει, ιδίως για τις συντάξεις της εντός εισαγωγικών μεγάλες, άνω των 1.000 ευρώ, θα φτάσει πάνω από 22%. Μπορεί να φτάσει 25% μαζί με την κατάργηση κάποιων επιδομάτων. Είναι πολύ μεγάλη. Δεν την αντέχουν οι συνταξιούχοι που ήδη έχουν υποστεί πολύ μεγάλη περικοπή των συντάξεών τους. Άρα θα υπάρξει τρομακτική κοινωνική αντίδραση όταν γίνει η νέα περικοπή των συντάξεων. Και η κουτοπονηριά του Τσίπρα ποια είναι? Επειδή ξέρει
ότι άλλο πράγμα είναι να γνωρίζει ο κόσμος και οι συνταξιούχοι ότι την 1η-1η του 19 θα γίνει περικοπή των συντάξεων, η οποία θα γίνει όποιος και να είναι στην κυβέρνηση. Όποιος και να είναι στην κυβέρνηση, είναι η λυμένη απόφαση, δεν μπορεί να την αλλάξει μια νέα κυβέρνηση μέσα σε ένα μήνα, δεν γίνεται. Είναι υπογεγραμμένο νόμος του κράτους ήδη. Και γι' αυτό ο Τσίπρας την έβαλε για από 1η-1η του 19, γνωρίζοντας ότι τότε δεν θα είναι ο ίδιος η κυβέρνηση. Για να το υποστεί στην πραγματικότητα να δουν την περικοπή επί της κυβερνήσεως του επόμενου πρωθυπουργού, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο Κυριάκος. Αυτή είναι η κουτοπονηριά του. Άρα 1η-1η του 19 ο ίδιος δεν θέλει να είναι πρωθυπουργός, διότι τότε θα υποστεί τις συντριπτικές συνέπειες της νέας μείωσης των συντάξεων που δεν το αντέχει κανείς. Πόσο μάλλον μια ήδη αποδυναμωμένη κυβέρνηση όπως είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Αυτός είναι ο τρίτος λόγος που δεν θα γίνουν. Και ο τέταρτος λόγος είναι ότι τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2019, γιατί όπως ξέρετε τυπικά η θητεία της κυβέρνησης λήγει το Σεπτέμβριο του 2019, άρα αν δεν κάνει εκλογές του χρόνου το φθινόπωρο θα πάει για όσο δυνατόν πιο αργότερα, δηλαδή θα πάει, αν δεν κάνει εκλογές το φθινόπωρο, θα υποστεί όλη αυτή τη ζημία και θα υποχρεωθεί να πάει ούτως ή άλλως εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές την άνοιξη του 19. Σε αυτή την περίπτωση θα έχει ενεργοποιηθεί και ο κόφτης αν δεν πιάσει το πρωτογενές πλεονέκτημα του 3,5%. Ο επόμενος λόγος που θα χτυπήσει πάλι μισθούς δημοσίου και συντάξεις. Άρα όλοι θα στραφούν εναντίον του, όλοι. Όλη η κοινωνία, ακόμα και οι δημόσιοι πάλι, που σήμερα είναι ο προνομιακός χώρος στον οποίο κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ, με το ψευδοδήλημα ότι δήθεν όταν θα έρθει ο Κυριάκος θα γίνουν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, έχει κατορθώσει να συγκρατήσει τις δυνάμεις στο δημόσιο ο Τσίπρας. Και αυτός είναι ο μόνος λόγος που ακόμα βλέπετε ότι στις δημοσκοπήσεις παίρνει ένα, στην τελευταία δημοσκόπηση χθες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τον Sky, 18,5%. Το 18,5% είναι κυρίως από το χώρο του δημοσίου. Κυρίως. Ο ιδιωτικός τομέας και οι συνταξιούχοι είναι λαύροι εναντίον της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Λαύροι. Το 18,5% είναι κυρίως από το χώρο των δημοσίων υπαλλήλων και όσων επηρεάζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι πολλοί, είναι 800.000 και επηρεάζουν πολύ κόσμο, γιατί ζουν από το μισθό τους, ζουν όλα τα άνεργα μέλη της οικογένειάς τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν κρατάει σε αυτό το κομμάτι κυρίως το δημόσιο. Εάν όμως ενεργοποιηθεί ο κόφτης, που είναι πολύ πιθανό να ενεργοποιηθεί ο κόφτης, διότι επαναλαμβάνω, τα μνημόνια μπορεί να έχουν τελειώσει, αλλά οι μνημονιακές πολιτικές δεν πρόκειται να τελειώσουν για πολλά χρόνια στο μέλλον, τότε στην περίπτωση αυτή, την άνοιξη του 2019 θα έχει καταρρεύσει παντού η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Άρα ο κύριος Τσίπρας πρέπει να κάνει εκλογές νωρίτερα. Μετά το φθινόπωρο του 2018, επαναλαμβάνω, δεν αντέχει να κάνει εκλογές. Γιατί είναι τόσα πολλά τα μέτρα που έρχονται, μείωση συντάξεων, ενεργοποίηση, κόφτη, μη διανομή κοινωνικού περίσματος, οριστική κατάργηση του ΕΚΑΣ και μείωση του αφορολογήτου, όλα αυτά έρχονται μετά. Και δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν μπορεί να το αντέξει. Επαναλαμβάνω, θεωρώ σχεδόν βεβαία, γιατί στην πολιτική δεν μπορεί να είσαι ποτέ 100% βέβαιος, ότι οι εκλογές θα γίνουν μέχρι τον Οκτώβριο του 2018. Υπάρχει ένα μικρό ενδεχόμενο, αν τα πράγματα στραβώσουν για λόγους που τώρα ακόμα δεν μπορούμε να προβλέψουμε, να γίνει και λίγο νωρίτερα, δηλαδή την άνοιξη του 2018. Αυτό δεν θεωρώ ότι είναι το ισχυρό σενάριο. Το ισχυρό σενάριο είναι να γίνουν Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2018. Σας τα είπα όλα αυτά γιατί εγώ, όπως ξέρετε, θέλω να σας δίνω τροφή να σκέπτεστε. Και να σκέπτεστε πολιτικά, να σκέπτεστε εθνικά. Διότι όποιος σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται και εθνικά. Η πολιτική, τα κόμματα, η πολιτική με όμικρον γιώτα, οι άνθρωποι πολιτικοί, υπάρχουν για να υπηρετούν. Τα δημόσια πρόσωπα, όπως εμείς οι δημοσιογράφοι, υπάρχουμε για να υπηρετούμε την κοινωνία και την πατρίδα. Δεν υπάρχουμε για να εξυπηρετούμε προσωπικά ή κομματικά συμφέροντα και σκοπιμότητες.
Αυτή είναι η αντίληψη δική μου. Πέστε με ρομαντικό, πέστε με θεροβάμωνα, όπως το έλεγε ο Ντρέας. Πέστε μου ότι πετάω στα σύννεφα και ότι η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή. Εγώ όμως επιμένω ότι υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ήθος στην κοινωνία και ήθος στην πολιτική και ήθος στη δημοσιογραφία. Και εκεί θα επιμένω. Το ήθος και η αξιοπρέπεια είναι για μένα πάνω απ' όλα. Και νομίζω ότι και για το μέσο πολίτη αυτό έχει αξία. Και υπάρχουν πολλοί Έλληνες πολίτες, όλοι αυτοί που πήγαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους πλημμυροβαθείς της Μάνδρας. Το κράτος δεν πήγε. Ο Τσίπρας δεν πήγε στη Μάνδρα. Πήγαν όμως οι απλοί πολίτες που στείλανε από το υστέρημά τους. Αυτοί οι πολίτες είναι οι πολίτες που εγώ τους τιμώ. Η Δούρου απέτυχε. Ο απλός πολίτης βοήθησε πραγματικά τους πλημμυροπαθείς της Μάνδρας. Και μπράβο του απλού πολίτη. Λυπάμαι για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Δούρου. Λυπάμαι. Λυπάμαι για τη συμπεριφορά τους. Γιατί σήμερα, να φανταστείτε, κάνω μια παρένθεση, ο κύριος Τσίπρας, επανελθόν από το ταξίδι του στο Γκέτεμπορκ της Σουηδίας, όπου είχε πάει με την κυρία Χτσιόγλου για κάποιο συνέδριο εκεί, εν μέσω της μεγάλης καταστροφής της Μάνδρας, επανελθόν είχε συνάντηση με τον κύριο Αναστασιάδη, τον πρόεδρο της Κύπρου που βρίσκεται στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Και τι είπε? Ότι για τις πλημμύρες της Μάνδρας φταίει κλιματική αλλαγή. Το θράσος των ανθρώπων αυτών και η διαστρέβλωση της πραγματικότητας δεν έχει όρια. Μέχρι τώρα αυτή την παρούφα ότι για τις πλημμύρες φταίει η κλιματική αλλαγή την είχαν πει κάτι βουλευτές όπως του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Καφαντάρη και ο Μπαλαούρας. Τώρα έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίξει ότι φταίει η κλιματική αλλαγή. Γιατί? Γιατί μπορεί να λάβει τις δικές του ευθύνες. Όχι κύριε Τσίπρα, δεν φταίει η κλιματική αλλαγή. Φταίτε εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση και στην περιφέρεια. Που δεν λάβατε τα μέτρα σας ώστε να μην συμβεί αυτή η καταστροφή που όλοι γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί. Που όλοι το ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί και το ξέρανε και οι κάτοικοι της περιοχής εκείς και φωνάζανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ είπα, θα σας λέω αλήθειες. Δεν συμφωνούν όλοι μαζί μου, έτσι. Σήμερα, ας πούμε, με σταμάτησε ένας άνθρωπος στον δρόμο και μου λέει, πρέπει να τα λες πιο σωστά. Πολύ ευχαρίστως. Τι σημαίνει πιο σωστά? Πιο σωστά όπως θα εκτιμάς εσύ. Γιατί τι είναι σωστό και τι είναι λάθος? Ο καθένας έχει τη δική του εκτίμηση σωστού και του λάθους. Εγώ τα λέω όπως τα αισθάνομαι. Εγώ τα λέω σωστά γιατί έτσι είναι. Εσύ έχεις άλλη αντίληψη. Μα μου λέει, εγώ ξέρεις, λέει, ψήφιζα 30 χρόνια, ψήφιζα Πασό και Νέα Δημοκρατία. Του λέω, ψήφιζες και Πασό και Νέα Δημοκρατία 30 χρόνια. Ναι, λέει, από το 81 ψήφιζα και τους δύο. Ωραία. Τους ψήφιζες και τους δύο εναλλάξου, λέω, ψήφιζες Πασό και Νέα Δημοκρατία. Ανάλογα ποιος ερχόταν, ποιος έβλεπε στο θάρρο στην κυβέρνηση, έτσι ψήφιζες. Μου λέει, ναι. Α, ωραία, ρε, του λέω. Και πότε κατάλαβες ότι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία σε κατέστρεψα? Μου λέει το 2010. Από το 1981 μέχρι το 2010, του λέω, δεν είχες καταλάβει επί 30 χρόνια ότι σε καταστρέφουν? Όχι, μου λέει, άρχισα να το καταλάβω. Λυπάμαι που στο λέω, του λέω. Αν κάνει 30 χρόνια για να καταλάβεις ποιος σε καταστρέφει, τότε σημαίνει πως είσαι ηλίθιος. Μου λέει, μπορεί να είμαι ηλίθιος. Εάν είσαι ηλίθιος, αγαπητέ μου, μην ψηφίζεις. Γιατί η ψήφος των ηλίθιων φέρνει την καταστροφή του τόπου. Διότι αν σου πάρει τώρα που ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ, σου πάρει άλλα 30 χρόνια για να καταλάβεις, πόσο καταστρέφει τη χώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και η ΑΝΕΛ και ο Καμένος, τότε τι θα απομείνει στη χώρα? Αποκαίδια θα μείνουν. Αποκαίδια θα μείνουν. Ερείπια. Η ψήφος είναι σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι ψήφος, δεν πρέπει να ψηφίζουν οι λήθοι. Ούτε οι λήθοι, ούτε οι βολεμένοι. Ούτε οι κουτοπώνηροι που ψηφίζανε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Οι περισσότεροι ψηφίζανε Πασό και Νέα Δημοκρατία ανάλογα με το ποιος τους βόλευε. Ανάλογα με το ποιος τους έδινε. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Η σκληρή αλήθεια. Διότι αν τους κατέστρεφαν επί 30 χρόνια το Πασό και η Νέα Δημοκρατία, δεν το ψήφιζαν με 80%. 80% έπαιρναν μαζί Πασό και Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2009, το θυμάστε? 80 και 85% σε κάποιες φάσεις. Το ψήφιζαν γιατί τους βόλευε.
Γιατί τους βόλευε. Γιατί τους διόριζαν, τους δίναν συντάξεις στα 50 τους. Τους δίναν επιδόματα, εφάπαξ, επικουρικές στο Θεό. Αν έπαψαν να τους βολεύει το σύστημα αυτό, τότε διαπίστωσαν ξαφνικά, όσαν συνέβη από τη μια στιγμή στην άλλη, ότι η Ελλάδα είχε χροκοπήσει, ότι η Ελλάδα είχε καταστραφεί. Γι' αυτό λέω, δεν είναι απλώς ηλίθιοι αυτοί που ψήφιζαν και τώρα δεν ψηφίζουν Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι και κουτοπώνηροι. Βολεμένοι που ξεβολεύτηκαν το 2010 και είπαν, αφού ξεβολεύτηκαν το 2010, ενώ ήμουν βολεμένος επί 30 χρόνια, τώρα θα ψηφίζω το ΣΥΡΙΖΑ, μπας και με ξαναβολέψει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επιμένει ακόμα στην επιλογή του, δεν πρόκειται να τον βολέψει ποτέ ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν ανήκει στην νομεκλατούρα του κόμματος, και όταν το καταλάβει θα είναι πια πολύ αργά και για την ίδια τη χώρα και για την ίδια την πατρίδα μας. Αυτή είναι η αλήθεια, και εγώ τις αλήθειες είπα, θα σας λέω, όποιο κόστος και αν έχουν για μένα προσωπικά. Εγώ είμαι εδώ για να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, όπως τα πιστεύω, όπως γίνουν μέσα από την καρδιά μου. Και όπως βλέπετε, εγώ σας μιλάω από καρδιάς. Δεν έχω κανένα κείμενο. Έχω μπροστά μου κάποιο κείμενο. Δεν διαβάζω από κάπου. Από μέσα μου βγαίνουν αυτά. Το μυαλό μου και από την καρδιά μου. Γιατί αυτή είναι η υποχρέωση που αισθάνομαι ότι έχω απέναντι σε εσάς. Τους πολίτες, τους σκεπτόμενους πολίτες αυτού του τόπου. Τους υπεύθυνους πολίτες αυτού του τόπου. Και σέβομαι πάντα όλους. Δεν σκέφτομαι την κουτοπονηριά, το βόλεμα. Αυτά με ενοχλούν. Το τι κρύβεται από πίσω. Όπως ακριβώς έχω μεγάλη επιφύλαξη για τον δήθεν πιστό που πηγαίνει στην εκκλησία και κάνει το σταυρό του και ανάβει το κερί του και φυλάει τις εικόνες, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει εστερνιστεί κανέναν από τους ηθικούς κανόνες της εκκλησίας μας. Έτσι. Είναι υποκριτής κατά βάση, αυτόν δεν τον σέβομαι. Έτσι δεν σέβομαι και αυτούς που ψηφίζουν ανάλογα με το προσωπικό τους βόλεμα. Που ψηφίζουν ανάλογα με το πώς θέλουν να βολευτούν οι ίδιοι. Αυτό το αλυσβερίσι. Θα με διορίσεις, θα μου κάνεις τα ρουσφέτια να σε ψηφίσω. Δεν έχω κανένα σεβασμό για αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι πολύ. Και είναι πολύ. Ευτυχώς τουλάχιστον πια δεν μπορούν να κάνουν ρουσφέτια οι πολιτικοί. Δεν μπορούν να διορίσουν πια. Δεν μπορούν να βολέψουν. Και επιτέλους μπορεί να αρχίζουμε να ψηφίζουμε ως πολιτικούς, όχι αυτούς που υπόσχονται ρουσφέτια, όχι αυτούς που κάνουν ρουσφέτια, όχι αυτούς που είναι η γη των μπαμπάδων τους και ανυψίοι των θείων τους και οι κόρες του παππού του και οι γονές του παππού τους. Αλλά αυτούς που πραγματικά έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν την πορεία του τόπου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι κατοφερική, είναι καθοδική, είναι καταστροφική. Αυτό έχει ανάγκη η χώρα σήμερα. Η χώρα σήμερα δεν έχει ανάγκη ούτε από τραγουδιστές, ούτε από ηθοποιούς, ούτε από παρουσιαστές, ούτε από μοντέλα, ούτε από ποδοσφαιριστές, ούτε από μπασκετμπολίστες στη Βουλή. Στη Βουλή έχει ανάγκη από έμπειρους, ικανούς ανθρώπους, που θα της δώσουν την δυνατότητα να ανακάμψει, να σηκωθεί και πάλι στα πόδια της και να προχωρήσει μπροστά. Από δυναμικούς, πετυχημένους, όριμους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν άποψη για το μέλλον και έχουν πολιτική θέση για το μέλλον της πατρίδας μας. Αυτούς έχει ανάγκη η χώρα μας. Και ελπίζω να τους βρει. Να τους βρει και γρήγορα, γιατί δεν έχουμε περιθώριο άλλου χαμένου χρόνου. Χάσαμε πολλά χρόνια σε αυτή την χώρα. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο χρόνου. Αυτό είναι κάτι που με τρομάζει και με φοβίζει πολύ. Θέλω να σας πω ότι ένα άλλο πράγμα που με τρομάζει και με φοβίζει, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπετε ότι το μάχομαι, είναι ένα φαινόμενο, το φαινόμενο αυτό του Μπαχαλακιστάν. Του μπάχαλου που επικρατεί με την ανοχή της κυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Παπά, του κυρίου Τόσκα, του κυρίου Καμένου, του κυρίου Βούτσι, όλων αυτών των κυρίων και των κυριών στην χώρα μας σήμερα.
Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή μια γυναίκα χαροπαλεύει, ναι, να καλά ακούσατε, χαροπαλεύει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Η δικηγόρος, η κυρία Τσουκαλά, η οποία δέχθηκε αυτή την φωνική επίθεση με τη φωτοβολίδα, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Πριν από λίγο, οι θεράποντες ιατροί κάναν έκκληση για να συλλεχθεί αίμα, γιατί έχει ανάγκη από αίμα η κυρία Τσουκαλά, η οποία βρίσκεται στην εντατική του Ευαγγελισμού αυτή τη στιγμή, λόγω της φωτοβολίδας, θα θυμάστε, που έσκασε στο γόνατό της και που προκάλεσε πυρκαγιά στα πόδια της, φωτιά στα πόδια της, και την εισέπνευσε φόσφορο, με αποτέλεσμα τα πνευμόνια της να υποφέρουν, δεν μπορεί να αποσυλληνωθεί, είναι διασυλληνωμένη, δεν αναπνέει μόνη της. Είναι σε τραγική κατάσταση η γυναίκα. Κάποιοι λένε, εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό, κάποιοι λένε ότι επειδή η γυναίκα αυτή ήταν αλληλέγγυα προς τους μπαχαλάκηδες, ότι καλά έπαθε, αφού τη χτύπησαν οι μπαχαλάκηδες, και ότι ήταν μια γυναίκα η οποία χαφιέδιζε εναντίον των αστυνομικών. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτές τις απόψεις. Ήταν ένας πολίτης ο οποίος είχε δικαίωμα να βρίσκεται όπου θέλει και να περπατάει όπου θέλει. Τι πολιτικές του απόψεις δεν με αφορούν. Βέβαια, ελπίζω τώρα να γίνει καλά η γυναίκα και να καταλάβει τα λάθη που είχε κάνει στο παρελθόν. Αλλά αυτό που προέχει είναι να γίνει καλά, αφενός η ίδια η γυναίκα, και να μην υποστεί ακόμη μεγαλύτερη ζημία από αυτή που έχει υποστεί, αλλά αφετέρου να συλληφθούν και να τιμωρηθούν οι μπαχαλάκηδες, όλοι αυτοί οι αλυταράδες που ευθύνονται για την δολοφονική επίθεση εναντίον της. Πράγμα που δεν έχει γίνει ακόμα. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει. Και δεν θα γίνει διότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είτε δεν θέλει, είτε δεν μπορεί, είτε φοβάται. Και αυτός είναι ο λόγος που επιτρέπει σε όλους αυτούς τους μπαχαλάκηδες, όλων αυτών των διάφορων οργανώσεων, Ρουβίκονας, Κουβλού, πάρα πολλές, ούτε τις ξέρω κιόλας, αυτές ξέρετε, τσακώνται και μεταξύ τους πολύ συχνά, που τους επιτρέπει να λειτουργούν ανερυθρίαστα, ανενόχλητα, ατιμόρυτα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την λογική. Χτες, όπως ξέρετε, σας το έχω πει και άλλες φορές, εγώ είμαι Βυρωνιώτης. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Βύρωνα, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι μια περιοχή που είναι... Εκεί είναι όλες μου οι αναμνήσεις. Εκεί ήρθαν οι παππούδες μου από τη Σμύρνη, εκεί χτίσαν το προσφυγικό του σπίτι, εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε η μάνα μου και όλη της οικογένεια, εκεί γεννήθηκα και μεγάλωσα και εγώ και τα αδέρφια μου. Εκεί είναι θαμμένοι και οι παππούδες μου και η μάνα μου και οι ετεροθαλείς αδελφοί μου. Όλοι είναι θαμμένοι στο νεκροταφείο του Βύρωνα. Και καταλαβαίνετε, όπως καταλαβαίνετε, ο συναισθηματικός δεσμός που έχω με το Βύρωνα, μόνο ότι δεν κατοικώ πια εκεί, είναι μεγάλος. Το 2014 οι κάτοικοι του Βύρωνα μου κάναν την τιμή να με εκλέξουν δημοτικό σύμβουλο. Όπου πήγα εκεί για να προσφέρω τις όποιες μικρές υπηρεσίες μπορούσα για το καλό της περιοχής αυτής που αγαπώ πολύ και με τον οποίο έχω ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο. Χτες λοιπόν συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα, στο οποίο η Δημοτική Αρχή είναι ΣΥΡΙΖΕΗ, ο Δήμαρχος είναι ΣΥΡΙΖΕΗ, ο κ. Κατοπόδης, και το θέμα ήταν ο προϋπολογισμός. Ο κ. Κατοπόδης έχει χάσει την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, επειδή κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό του έχουν φύγει και έχουν προσχωρήσει στη ΛΑΕ του Λαφαζάνη. Και έτσι είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα να περάσει τον προϋπολογισμό. Το πέρασε πολύ δύσκολα χθες το βράδυ, αργά τη νύχτα μάλλον, τις πρώτες πρωινές ώρες, χάρη στην ψήφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που μετρήθηκε σαν διπλή, επειδή υπήρξε ισοψηφία, υπέρ και κατά ψήφο. Και η ψήφος του Προέδρου, σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Δήμων, μετράει διπλή σε αυτές τις ψηφοφορίες. Και έτσι πέρασε ο προϋπολογισμός στην τρίτη συνεδρίαση που έγινε γι' αυτό. Υπέστη μια μεγάλη πολιτική ήττα ο κ. Κατοπόδης και η παράταξή του στο Δήμο Βύρωνος. Ακριβώς γιατί έχασαν κατά τη γνώμη μου το μέτρο. Όπως του είπα και του ίδιου του κ. Δημάρχου, εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα με κανέναν στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εγώ δεν μένω στο Βύρωνα, δεν τους γνωρίζα και πριν. Μου είναι όλοι συμπαθείς ή αδιάφοροι. Κανείς δεν μου είναι αντιπαθής. Και ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Τον συμπαθώ. Δεν κάνουν όμως για την πολιτική. Η πολιτική είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση.
Είναι άλλο να έχεις κάποιες ρομαντικές έστω ιδέες όταν είσαι στην αντιπολίτευση και όταν είσαι μάλιστα στην ελάσσονα αντιπολίτευση, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ επί δεκαετίες, το 3%, και άλλο να βλέπεις τα πράγματα απ' έξω και άλλο όταν μπαίνεις μέσα και γίνεις εξουσία. Όταν γίνεις εξουσία και διατηρείς την αλαζονία που είχες και απ' έξω, τότε ο συνδυασμός αυτός, το μείγμα αυτό της άγνοιας, της ανικανότητας σε συνδυασμό με την αλαζονία είναι καταστροφικό. Και αυτό συνέβη και σε επίπεδο τοπικό, στο Βύρονα και σε άλλους δήμους που κυριαρχεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Χτες όμως, πέραν από το προϋπολογισμό, έγινε και ένα περιστατικό που δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά του Δημοτικού Συμβουλίου του Βύρονα. Υπήρξε εισβολή από τους μπαχαλάκηδες που έχουν κάνει την κατάληψη σε ένα δημόσιο χώρο, δημοτικό χώρο, στην Ανάληψη. Αν ξέρετε την Ανάληψη, την Εκκλησία της Ανάληψης είναι μια γειτονιά σημαντική του Βύρονα. Εκεί λοιπόν έχουν κάνει μια κατάληψη και έχουν κάνει ένα αυτοδιοικούμενο χώρο οι μπαχαλάκηδες του Βύρονα. Οι άνθρωποι αυτοί, επειδή κατά καιρούς έχει εκφραστεί η ανάγκη να διωχθούν από το χώρο αυτό που δεν τους ανήκει, εισέβαλαν και διάκοψαν τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι με βίαιο τρόπο, φωνάζοντας μόνο. Η αλήθεια είναι ότι δεν άσκησαν βία. Και ήταν όλοι ψύχρεμοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι άλλοι παριστάμενοι δεν αντέδρασαν, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία άσκηση βίας, ευτυχώς, δεν χρειαζόταν να γίνει. Και ο Δήμαρχος ο ίδιος κράτησε την ψυχραιμία του και δεν μίλησε. Οι οποίοι άρχισαν να φωνάζουν εναντίον του Δημάρχου και εναντίον της Δημοτικής Παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα είναι πλειοψηφία στον Βύρονα, όπως είναι και στους Ζωγράφους που έγιναν παρόμοια επεισόδια στο Δήμο Ζωγράφου, που και εκεί η Δήμαρχος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό τους επιχείρημα, ότι αυτοί, το βρίσκω άκρος αυταρχικό και αλαζονικό και φασιστικό, διότι αυτή την οτροπία έχουν, συλλήβουν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που έχει ψηφιστεί από το 100% των δημοτών του Βύρονα, το αποκάλεσαν αυτοί αντιδημοκρατικό, αντιλαϊκό. Όλοι οι δημότες έχουν ψηφίσει στο Βύρονα, υπάρχουν παρατάξεις δημοτικές που είναι από τη Νέα Δημοκρατία, ευτυχώς Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι και την Ανταρσία, να φανταστείτε. Υπάρχει Κουκουέ, υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει Ανταρσία, υπάρχει Λαέλα, Φαζάνης, υπάρχουν όλοι. Όλοι. Όλοι εκπροσωπούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Βύρονα και πήρε το 100% των Δημοτικών Συμβούλων. Παρ' όλα αυτά όμως αυτοί οι μπαχαλάκηδες, κάτι νεαρά παιδιά τα οποία, να μην πω, δεν θέλω να μπω σε άλλες λεπτομέρειες, οδυνηρές, νομίζουν ότι αυτοί ξέρουν το καλύτερο και εμείς δεν ξέρουμε. Και ότι αυτοί εκπροσωπούν το λαό του Βύρονα, εμείς δεν τον εκπροσωπούμε, που έχουμε πάρει την ψήφο του. Αυτό το βρίσκω βαθιά αντιδημοκρατικό και βαθιά, θα έλεγα μέχρι φασιστικό. Ο αυταρχισμός και η αλαζονία αυτών των δίθεν συλλογικοτήτων που κάνουν τέτοιου είδους καταλήψεις, μοναδικές στην Ευρώπη. Σε αυτό το βαθμό, όπως γίνονται σήμερα στην Ελλάδα, στα πανεπιστήμια, σε διάφορους δήμους, σε διάφορες περιοχές όπως τα Εξάρχεια, δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό το φαινόμενο στην Ευρώπη. Παρά μόνο στην Ελλάδα, όπου ακόμα υπάρχει ανοχή τεράστια προς αυτούς. Στράφηκαν όμως εναντίον του Δημάρχου εκεί επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, επειδή αυτοί οι ίδιοι, λίγο πολύ, ήταν που είχαν καταστρέψει το 2014 προεκλογικά τα εκλογικά κέντρα με Βαριοπούλης. Τα είχαν σπάσει τα εκλογικά κέντρα όλων των υποψηφίων δημάρχων, εκτός του κυρίου Κατοπόδη. Γιατί τότε το θεωρούσαν δικό τους το ΣΥΡΙΖΑΙΟ υποψήφιο. Τώρα που έγιναν δήμαρχοι, βλέπουν ότι δεν είναι δικοί τους. Γιατί οι δρόμοι τους αλλάζουν, γιατί ο Κατοπόδης έγινε, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, εξουσία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία ήθελα να σας την πω, για να καταλάβετε ακριβώς το τι συμβαίνει με αυτό το φαινόμενο των μπαχαλάκηδων, που δεν είναι, επαναλαμβάνω, πραγματικοί αναρχικοί. Στο μυαλό τους και μόνον είναι. Οι πραγματικοί αναρχικοί έχουν και σοβαρή σκέψη. Άλλο αν διαφωνώ ή συμφωνώ μαζί τους σε ορισμένα πράγματα, μπορεί και να συμφωνήσεις. Υπάρχουν αδικίες πράγματι που συμβαίνουν στην κοινωνία. Υπάρχουν ακρότητες πράγματι που συμβαίνουν στην κοινωνία. Υπάρχει ένα καταπιεστικό κράτος που καταλαβαίνω για κάποιον ο οποίος μπορεί να έχει επιφυλάξεις εναντίον του κράτους και να μην το θέλει. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Αλλά αυτό δεν δίνει δικαίωμα σε κανέναν να παραβιάζει το Σύνταγμα και τους νόμους και να θεωρεί πως αυτός κατέχει την απόλυτη αλήθεια και να θέλει να την επιβάλλει σε ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό δεν το δίνει σε κανένα το δικαίωμα. Και μάλιστα με βίαιο τρόπο, ο οποίος καταλήγει στις
επεμβάσεις και τις εισβολές του Ρουβίκονα, στα σπασίματα στο μετρό με βαριοπούλες, σε επιθέσεις σε δημόσιες υπηρεσίες, σε οργανισμούς, σε εταιρείες και ούτω καθεξής. Ακόμα και στο ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως σας έλεγα χθες. Λοιπόν, απομένουν περίπου 15 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής και επειδή σας υποσχέθηκα και χθες, σας υποσχέθηκα και σήμερα και δεν θέλω να είμαι ανακόλουθος, να βγάλουμε και κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες στον αέρα, έστω 4-5 μέχρι το τέλος της εκπομπής, στο 211-18-60-001 και σήμερα μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο για τα τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής. Θέσαμε πολλά ζητήματα σήμερα, πάρα πολλά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που εμένα θα ήθελα να σας πω. Θέλω να μείνω μόνο σε ένα, προτού βγάλουμε την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία στον αέρα. 211-18-60-001, πάρετε τηλέφωνο από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής για να πείτε την άποψή σας ελεύθερα και δημόσια, όπως κάνουμε κάθε φορά εδώ, χωρίς καν να ζητάμε ούτε το επώνυμό σας, ούτε το που βρίσκεστε, που κατοικείτε, τίποτα. Να λέτε μόνο την άποψή σας ευθαρσώς και με ευπρέπεια. Ευπρέπεια που δυστυχώς, και το επαναλαμβάνω, δεν επέδειξε ο σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του Πρωθυπουργού, ο κύριος Νίκος Καρανίκας. Ο κύριος Νίκος Καρανίκας είχε μια αντιπαράθεση με μια απλή γυναίκα που μπήκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και διαφώνησε με όσα έγραφε. Ο κύριος Καρανίκας μπήκε σε μια διαδικασία την οποία παραδέχθηκε να την ευρίζει αυτή τη γυναίκα. Σας τα έλεγα και χτες. Τι την είπε μίασμα, την είπε σύχαμα, την είπε βρωμιάρα, την είπε τσόλι και είπε και άλλα πράγματα που δεν μπορώ, δεν μου επιτρέπει η αστική μου αγωγή και η αστική μου ευγένεια να τα πω δημοσίως. Το θέμα δεν είναι ότι ο κύριος Καρανίκας μόνο τα είπε και τα έγραψε μόνο ότι λόγω θέσεως ως συμβούλου στρατηγικού σχεδιασμού του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, που εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες. Δεν έπρεπε να το είχε κάνει, έπρεπε να έχει σεβαστεί τη θέση του. Δεν είναι ένας απλός πολίτης ο κύριος Καρανίκας πλέον, δυστυχώς για τη χώρα, αλλά δεν είναι απλός πολίτης. Είναι σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού, έχει επίσημη θέση στο πλευρό, στο πρωθυπουργικό επιτελείο, στο πλευρό του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, επαναλαμβάνω, όχι του ΣΥΡΙΖΑ. Και κατά συνέπεια θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Δεν ήταν προσεκτικός ο κύριος Καρανίκας σε αυτά που έγραφε. Το χειρότερο όμως δεν είναι ότι ξέσπασε και έγραψε κάποιες βρισιές που μετάνιωσε και τις πήρε πίσω. Αντίθετα, είναι ότι καλό συνέβρισε. Και αν ξανασυνέβαινε, θα την ξανάβριζε τη γυναίκα αυτή. Με αυτό τον αχαρακτήριστο τρόπο. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί που μας κυβερνούν δεν έχουν ήθος. Και δεν έχουν καμία σχέση με την αριστερά όπως εγώ την είχα γνωρίσει. Εγώ δεν ήμουν ποτέ στη ζωή μου αριστερός. Ποτέ. Ποτέ. Αλλά είχα γνωρίσει πάρα πολλούς αριστερούς, παλιότερους. Που ήταν άνθρωποι με ήθος. Όπως ο Λεωνίδας Κύρκος, όπως ο Ηλίας Ηλιού. Άνθρωποι που όταν τους μιλούσες είχαν και ευγένεια και τρόπους και ήθος. Όπως ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης που για μένα ήταν σημαντική προσωπικότητα του χώρου της αριστεράς. Αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν σήμερα. Σήμερα στη θέση αυτών των ογκόλυθων της αριστεράς, που ήταν άνθρωποι με ήθος και αξιοπρέπεια και ευπρέπεια, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι συμπεριφέρονται σαν τον κύριο Καρανίκα ή σαν τον κύριο Κωνσταντινέα, που τις ημέρες του εθνικού πένθους πήγε στα μπουζούκια στην Πάολα. Και είχε μετά και το θράσος να βγει στην τηλεόραση και να ζητάει τα αρέστα από τη Δήμαρχο Μάνδρας για τις πλημμύρες που έγιναν εκεί. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Λοιπόν, 211-18-60-001, η κυρία Έφη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Όπως καταλαβαίνετε, σας παρακολουθώ κάθε μέρα και προσυπογράφω όλα όσα μας λέτε. Μπαίνετε μέσα στα σπίτια μας και σας ευχαριστούμε για όλα αυτά. Αυτή η κύριε Λοβέρδο, η κυβέρνηση, ήρθε με τη σημαία ότι θα τα διορθώσει όλα των προηγούμενων γιατί τα κάνανε λάθος. Ας το δεχτούμε. Η κυρία Δούρου, σε όλες τις ομιλίες της το 2014 πριν βγει η Περιφερειάρχης, έλεγε ότι εγώ θα τα διορθώσω όλα σε 0 χρόνο όσα είναι στην δική μου αρμοδιότητα. Όμως τι έκανε η κυρία Δούρου, δεν έκανε τίποτα. Το σχέδιο των αντιπλημμυρικών έργων της Δυτικής Αττικής το κρατούσε στο σιρτάρι της.
Και τώρα βγαίνουν όλοι οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι συνάδελφοί της, γιατί εκεί ήταν και εκεί ανήκει και την... τι να πω, λες και είναι δικαστέ και την αθώνουν, όλοι την υποστηρίζουν. Ύστερα ήθελα να πω κάτι άλλο για τους πλημμυροπαθείς. Δεν έχω δει καμία κίνηση της κυβέρνησης. Είπε ότι θα δώσει. Αυτά σε 0 χρόνο έπρεπε να δοθούν τα 5.000 ευρώ που είπε και τα 8 για τις επιχειρήσεις. Δεν το βλέπω να γίνεται. Οι άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να γίνει, αλλά γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση. Ναι, αλλά και αφού προηγουμένως η κοινωνία έχει αντιδράσει υπέρ αυτών των ανθρώπων και μπράβο στους ανθρώπους. Να πιστέψουν όμως αυτό. Και κάτι άλλο θα σας πω το τελευταίο. Ναι, πέστε το. Διάβασα ότι οι μεγάλοι επιστήμονες θα κάνουν στα αντικήθυρα ένα παρατηρητήριο της κλιματικής αλλαγής. Θα ήθελα να εισηγηθούμε να πάει η κυρία Καφαντάρη, γιατί θα χρειαστούμε και ο κύριος Φλαμπουράρης. Ο κύριος Τσίπρας, το είπε σήμερα και ο κύριος Τσίπρας για την κλιματική αλλαγή. Και ο κύριος Τσίπρας να πάει, γιατί θα χρειαστούν τις γνώσεις των ίδιων. Τι να πω. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Εφη. Να επισημάνω μόνο στην περίπτωση της κυρίας Δούρου. Κυρία Δούρου, πολλοί κόσμοι δεν κατάλαβαν όταν την ψήφισε για περιφερειάρχη ότι το να είσαι περιφερειάρχης είναι παραπάνω από το να είσαι υπουργός. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική θέση. Είναι σαν να διευθύνεις μια μεγάλη εταιρεία, σαν την Google, σαν την Apple, τεράστια εταιρεία, να διευθύνεις και θέλει ικανότητες διαχείρισης πολύ μεγάλες. Κυρία Δούρου, εκτός από το να είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ επί σειράν ετών, δεν έχει κάνει τίποτα άλλο στη ζωή της. Οι άνθρωποι ήταν απλώς κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα άλλο. Και έγιναν υπουργοί και περιφερειάρχες. Πώς θέλετε να είναι ικανοί? Ικανότητα αποκτάται από την εργασία, από τη μόρφωση, από την εμπειρία, από την ωριμότητα που αποκτάς. Μέσα από τις διαδικασίες. Δεν γίνεται ξαφνικά. Είμαστε υπεύθυνοι, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, είμαστε και εμείς υπεύθυνοι για το τι και ποιους ψηφίζουμε. Κύριε Βασίλη, καλησπέρα σας. Ναι. Έπεσε η γραμμή. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Ήθελα να σας... Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι. Ήθελα να σας πω ότι αυτά που λένε για κλιματική αλλαγή, αυτά είναι σαν χλαμάρις. Μια βροχή ήταν, δυνατή βροχή βέβαια, αλλά θέλω να σας πω ότι απάνω στα βουνά, επειδή εγώ έχω έτσι... Μ' αρέσει, έχω το χόμπι να περπατάω στα βουνά εδώ της Αττικής. Να ξέρετε ότι εκτός από τα φερτά υλικά αυτά, δηλαδή λάσπη, χώμα, πέτρες των βουνών που κατέβασε το όρος πατέρας προς τα κάτω μαζί με τη βροχή, πηγαίνουν ασυνείδητοι και χωρίς έλεγχο, βέβαια, να ελέγχονται, ρίχνουν μπάζα. Δηλαδή τα βουνά είναι γεμάτα μπάζα. Εδώ ο Ημιτός, η Πάρνηθα, πάνε κρυφά στη ζούλα τα βράδια, τα απογεύματα, δεν ξέρω, γεμάτα μπάζα. Για όποιον περπατάει τα βλέπει. Κατεβήκαν και τέτοια. Βλέπετε εδώ τώρα και την υπευθυνότητα των πολιτών, ας πούμε. Και ήθελα να πω ότι αυτό που βλέπουμε στη Μάντρα τώρα είναι η εικόνα της Ελλάδος για μένα. Παραμερίστηκε η κουρτίνα, μεταφορικά βέβαια το λέω, και φάνηκε τι σαθρό κράτος είναι. Δηλαδή αυτή η εικόνα, αυτό το πράγμα που βλέπεις και σε πιάνει η ψυχή σου, είναι η Ελλάδα κρυμμένη κάτω από το χαλί, πίσω από μια κουρτίνα. Αυτό είναι που στη δεδομένη στιγμή παρουσιάστηκε σε μικρογραφία. Και για το άλλο που είπατε, ότι βέβαια η κυρία Δούρου φταίει πρωτευόντως, έτσι, αυτή είναι η υπεύθυνη που λέτε, είπατε ότι η δήμαρχος... Όσοι ασκούν την αρμοδιότητα, δεν είναι καινούργοι. Ναι. Έχουμε ξεχάσει ότι η κυρία Δούρου κοντεύει 4 χρόνια περιφερειάρχη. Ναι, αυτό λέω. Δεν είναι όχι, νέα. Εγώ το λέω σε συνδυασμό. Ο κύριος Τσίπρας είναι 3 χρόνια πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει θέμα. Και αν δεν μπορούσε, κοιτάξτε να δείτε, θα μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση, να πει: εγώ δεν μπορώ να ανταποκριθώ μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να τα φτιάξω αυτά και παρετούμε, διότι δεν θέλω να είμαι συνυπεύθυνη μια τραγωδία και νεκρών. Λοιπόν, αλλά που είπατε για τη δήμαρχο, ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν φταίει η δήμαρχος. Δεν είπα εγώ ότι δεν φταίει η δήμαρχος. Δεν ξέρω τι σήμερα. Όχι σήμερα, κάποια άλλη μέρα είπατε ότι. Όχι, δεν φταίει. Δεν είναι η κυρία υπεύθυνη. Δεν είναι η κυρία υπεύθυνη. Ναι, αυτό είπατε. Να ξέρετε ότι στους δήμους μέσα, μάλλον το ξέρετε, όχι να σας το πω εγώ, υπάρχει πολεοδομία με στους δήμους, η οποία είναι υπεύθυνη για το κτίσιμο στην περιοχή. Καταλάβατε. Δεν είναι άμυρη. Σαφώς. Για τα αντιπλημμυρικά έργα όμως είναι υπεύθυνη η περιφέρεια. Ναι, εντάξει, αλλά
όλοι μέσα εκεί πέρα. Εδώ, δηλαδή, εδώ βλέπετε, δεν επλήγησαν, δεν επλήγησαν τα αφαίρετα. Ναι, δεν έχει σημασία το νερό. Ίδιος, το εντός σχεδίου έπαθε ζημιά. Ναι, η μάνδρα εντάξει, στην εντός σχεδίου. Ποιο εντός σχεδίου, κύριε Λοβέρδο. Όλη γιατί η μάνδρα είναι χτισμένη πάνω σε τρία ρέματα. Ήταν η μάνδρα χτισμένη, όλοι. Τώρα τα ξέρουν αυτά. Όλη η Ελλάδα είναι χτισμένη πάνω σε ρέματα. Ναι, εντάξει, αυτά τα πράγματα. Αυτά να σας πω κάτι, οι πολιτικοί μας δεν έχουν πάει στο εξωτερικό να δούνε ότι στο εξωτερικό δεν τα κλείνουν τα ποτάμια. Όλα τα ποτάμια υπάρχουν στο εξωτερικό. Τι βλαχοδήμαρχοι και βλαχοάρχοντες είναι αυτοί. Αυτή είναι τελείως δηλαδή πέρα από τον κόσμο, πίσω από τον κόσμο. Νεάντερνταλ είναι. Αυτό είναι. Γιατί δεν έχουν και παιδεία καμία. Δεν είναι μόνο ότι δεν κάνουν τίποτα και ψηφοθυρούν και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγουν στις επόμενες εκλογές. Είναι και απέδευτοι τελείως. Δεν βλέπουν πάνω στο εξωτερικό. Να σας ευχαριστήσω πολύ για να έχουμε και άλλες τηλεφωνικές. Ναι, ευχαριστώ κύριε Λοβέρδο. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λοβέρδο. Στην αρχή στο λόγο σας είπατε για τις εκλογές που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας υποθέσουμε ότι θα κάνει τις εκλογές τον Οκτώβριο 23 που λέτε το 18. Δεν λέω, απότατο, μπορεί να γίνει νωρίτερα. Σωστό, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, ναι. Και ας υποθέσουμε ότι παίρνει αυτονομία η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Στις 19 Ιανουάριο θα κοπούν οι συντάξεις. Mm-hmm. Νωρίτερα, πρώτη-πρώτου. Πρώτη-πρώτου του 19. Ναι. Και πρώτη του 20 πάνε και το προλόγιο. Mm-hmm. Συμφωνεί. Ναι. Συμφωνείτε σε αυτό. Αυτό είναι, δεν είναι γεγονός, δεν είναι. Μπράβο. Άρα λοιπόν, μα αφού ο Τσίπρας πάλι θα κόψει και ο Μητσοτάκης θα κόψει τέτοιους μισθούς και τα φορολόγητα και δεν θα υπάρχει και το πλεόνασμα, όπως πολύ σωστά το είπατε, του χρόνου, τότε τι νόημα έχει είτε ο Τσίπρας είναι είτε ο Μητσοτάκης είναι, μα αφού πηγαίνουμε προς τα βαθιά νερά κάτω. Δηλαδή ποιο νόημα θα έχει αν βγει με πλειοψηφία με αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης. Mm-hmm. Τι νόημα θα έχει, αφού πάλι θα κοπούν οι μισθοί, πάλι θα είναι το φορολόγητο, πάλι δεν θα του χρόνου θα έχει η ενεργεία και κάντε αυτό το σχολιασμό μου για να καταλάβω κι εγώ. Βεβαίως, για να το καταλάβετε. Αυτά θα γίνουν γιατί έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν μπορούν να πάρουν πίσω. Όπως δεν μπόρεσε να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ πίσω, τα μνημόνια δεν τα άσκησε και όλα αυτά, έτσι, που έλεγε. Αυτό όμως μπορεί να κάνει μια νέα κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει. Εγώ σας λέω ότι μπορεί να κάνει μια νέα κυβέρνηση. Είναι να αλλάξει την πολιτική. Η πολιτική δεν είναι μόνο οι συντάξεις. Ούτε έχει 3,5% πλεόνασμα. Πώς θα το κάνει. Δεν το κάνει. Δεν μπορεί. Δεν αυξηθεί. Δεν θα αυξηθεί μέσα σε ένα μήνα το πλεόνασμα επειδή θα αλλάξει κυβέρνηση. Προφανώς και όχι. Όχι, πρέπει να έχει 3,5%. Το 19 λέμε ότι δεν έχει 3,5%. Το 18. Το 18, το 19, το 20, το 21 μέχρι το 22. Πώς θα κάνει τα λεφτά. Ναι. Για να γίνει αυτό. Λεφτά, αφού θα είναι εδώ τη χαμένη 1,75. Για να γίνει αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από την ανάπτυξη της οικονομίας. Και η ανάπτυξη της οικονομίας για να προέλθει χρειάζεται αλλαγές πολιτικών και πρώτη από όλους μείωση φόρων. Πού να έρθουν οι επενδύσεις. Εάν δεν γίνουν η μείωση φόρων, υπάρχουν, σας τα έχω πει κατ' επανάληψη για ποιους λόγους μπορεί να προσελκύσουν. Μα δεν στέκει αυτό που είπατε, γιατί η μείωση φόρων λέμε, άμα δεν μείωση φόρων, δεν μπορεί να καλύψει το 3,5%. Όχι, δεν είναι έτσι. Εάν δείτε από ενός σημείου και έπειτα η αύξηση των φόρων φέρνει μικρότερα φορολογικά έσοδα. Δεν μπορούμε να πιάσουμε το 1,75, να πιάσουμε το 3,5 τώρα και να έχουμε πλεόνασματα και τέτοια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Φυσικά και μπορούμε μόνον εάν γίνει μεγάλη ανάπτυξη οικονομία. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα. Σα είπα εγώ ότι είναι εύκολα τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όχι, λέω γιατί να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, μα κάνει και γιατί. Αν θέλετε να κρατήσετε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχω αντίρρηση. Ό,τι θέλετε ψηφίστε. Σε εκλογέ είστε ελεύθεροι να ψηφίσετε όποιον θέλετε. Όχι να ψηφίσω. Εγώ να ψηφίσω, ξέρω εγώ τον εαυτό μου. Όποιον θέλετε, έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε όποιον θέλετε. Αν νομίζετε ότι πρέπει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, α μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι νόημα έχει, δεν μου λες. Τι νόημα έχει. Τότε να σας πω, εγώ θεωρώ τον ΣΥΡΙΖΑ καταστροφικό. Από όλες τις πλευρές καταστροφικό. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Εσείς έχετε άλλη άποψη, δικαίωμά σας. Κυρία Ελισάβετ, καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Λοβέρδο. Εγώ θα πω κάτι που ίσως μερικοί το θεωρήσουν σκληρό, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα ήθελα λοιπόν να πω, όσοι έχουν ευθύνη με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ας κάνουν εικόνα, όχι την καταστροφή της μάνδρας, τη βιβλική καταστροφή, ας κάνουν εικόνα τον πνιγμό των ανθρώπων, οι οποίοι δεν πνίγηκαν στη θάλασσα, πνίγηκαν μέσα στις λάσπες και στα λίμματα. Και αφού το κάνουν εικόνα, να πάνε να γονατίσουν στις λάσπες και να κάνουν χαρακίρι, όσοι έχουν ευθύνες. Γιατί αλλιώς, όσοι έχουν λίγα δράμια, φιλότιμο,
θα κατατρέχονται μια ζωή από τις ερημιές μέχρι να ψοφήσουν. Αυτό είχα να πω. Κάποιοι δεν έχουν φιλότιμο όμως. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ελισάβετ, και τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα με την κυρία Κική. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Ακούει την τηλεόραση, ακούει την τηλεόραση. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Σας ακούω πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα, κύριε Λοβέρδο. Με ακούτε εσείς? Εσείς ακούτε όμως την τηλεόραση. Κύριε Λοβέρδο. Σας ακούω, εσείς ακούτε όμως την τηλεόραση που έχει χρονική στέρηση. Όχι, δεν ακούω την τηλεόραση. Την έχω κλείσει, την έχω χαμηλώσει πάρα πολύ. Ωραία, ωραία. Σας ακούω, μια χαρά. Ωραία. Γιατί τόση λασπολογία, παιδιά, γιατί τέτοια λασπολογία? Ήμαρτον, παιδιά, δεν ξέρουμε πού να γύρουμε. Να σεβαστούμε τα πάντα, παιδιά μου. Το σήμερα είναι η μέρα. Κύριε Λοβέρδο, φτάνει πια η λασπολογία. Εσείς έχετε την άποψή σας, γιατί τη μεταδίδετε στον κόσμο? Και εμείς έχουμε κρίση. Και εμείς έχουμε, δηλαδή, φτώχεια, και εμείς έχουμε τα πάντα. Είστε, λασπολογείτε πάντα μέσα σε 3 χρόνια αυτός. Δεν θέλω να υποστηρίξω κανέναν, αλλά μέσα σε 3 χρόνια. Τι, δηλαδή, τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε από τους υπεύθυνους, οι υπόλοιποι που μας κυβερνούσανε? Τι κάνανε, κύριε Λοβέρδο μου? Τι κάναμε? Σας ευχαριστώ πολύ. Ο καθένας κρίνει. Λασπολογία όμως, σας παρακαλώ, λασπολογία υπάρχει στη Μάνδρα. Λάσπες υπάρχουν στη Μάνδρα και δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τις λάσπες της Μάνδρας. Ρωτήστε την κυρία Δούρου και τον κύριο Τσίπρα ποιοι είναι υπεύθυνοι για τις λάσπες και τους θαμμένους κάτω από τις λάσπες, 21 νεκρούς. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Λασπολογία όχι σε μένα. Λασπολογία όχι σε μένα. Πηγαίνετε στη Μάντρα να μιλήσετε για λασπολογία. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.